αν εξετάζουμε την ιστορία των πυρηνικών, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι τα πυρηνικά εργοστάσια κατασκευάστηκαν με την παραγωγή ενέργειας, αλλά για να κατασκευαστούν στα πλαίσια του Manhattan Project, να κατασκευαστούν τα πρώτα πυρηνικά όπλα. Όταν έρχεσαν οι πρώτες πυρηνικές πόμπες, σκληροσύμματη θάλασσα, όλος ο κόσμος έμεινε άναυδος, ένιωσε αποτροπή, ένιωσε φρίκη, οπότε το λόμπι το πυρηνικό άρχισε να σκέφτεται να βρει τρόπους να προπαγανδίσει το καλό που θα μπορούσαμε να προκύψει μέσα από τα πυρηνικά, δηλαδή την πυρηνική ενέργεια. Και γι' αυτό τον λόγο ξεκίνησαν μέσα από τα σχολεία να μιλάνε για το πόσο καλό είναι το άτομο. Κλάκια να φτιάχνουν και να τα μοιράζουν στα παιδιά. Καλλιτικά να φτιάχνουν, είχαν κοπέλες οι οποίες έφτιαχναν καλλιτικά επειδή, όπως ξέρουμε, το ουράνιο έχει μια τάση να φωσφορίζει. Προσπαθούσαν, πηγαίναν μέσα σε πυρηνικά εργοστάσια ανθρώπους αγωνίστες για να τους δείξουν πόσο καθαρό είναι σε σύγκριση με ένα προηγούμενο εργοστάσιο ενέργειας. Οπότε γινόταν μεγάλη προπαγάνδα υπέρ των πυρηνικών εργοστασίων. Το οποίο όμως στόχευε στην κατασκευή πρώτης ύλης, διότι βρισκόμαστε στον ψυχρό πόλεμο, και οι δύο τότε υπερδυνάμεις προσπαθούσαν να φτιάξουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερα πυρηνικά όπλα και πιο αποτελεσματικά. Στην ίδια εποχή, μέσα στον ΟΗΕ, δημιουργήθηκε η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, η οποία έχει σαν στόχο να προπαγανδίσει τα πυρηνικά εργοστάσια. Και πρέπει να εδώ να πούμε ότι αν ας πούμε έχει μια. Αυτό ενισχύεται και το πυρηνικό λόγιο προφανώς, η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, η ίδια, όπως ξέρουμε, ελέγχει τα πυρηνικά εργοστάσια. Έτσι, τους είδαμε τώρα και στην Ουκρανία, τους είδαμε και στο Τσέρνομπιλ, τους είδαμε και στη Φουκουσίμα. Έτσι, και το τι λέγανε κατά την περίοδο των ατυχημάτων. Ο προϋπολογισμός της οργάνωσης της επιτροπής αυτής είναι, ας πούμε, αν πούμε ότι είναι 1.000 δολάρια, του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας ο προϋπολογισμός είναι ούτε 10. Οπότε καταλαβαίνουμε γιατί ο Παγκόσμιος Οργάνωσης Υγείας, η οποία στην αρχή έλεγε ότι η ενέργεια πόσο κακό κάνει στην ανθρωπότητα στις επόμενες γενιές, έφτασε στο σημείο μετά να μιλάει ότι δεν ήταν σημαντικές οι επιπτώσεις του Τσέρνομπιλ και δεν ήταν σημαντικές οι επιπτώσεις του Φουκουσίμα για την υγεία. Και αυτό για εμάς σαν γιατρούς πολύ μας πληγώνει. Προχωράμε τώρα. Όλα πηγαίνανε, εξελίσσονταν ιδανικά για την προώθηση του προϊόντος αυτού, το οποίο λέγανε ότι θα λύσει το πρόβλημα της ανθρωπότητας. Θα μιλήσει διαλύθος της ενέργειας, δηλαδή θα είναι φτηνά, καθαρή ενέργεια, φτηνή και ασφαλή. Κυριότερο είναι ασφαλή. Βεβαίως ήρθε μετά το Τριμάρις Άιλαν. Όταν ήρθε το Τριμάρις Άιλαν, άρχισε ο κόσμος να μην εμπιστεύεται πια τα λόγια των προπαγανδιστών της πυρηνικής ενέργειας. Αναγκαστικά ζητήθηκαν μεγαλύτερη ασφάλεια για τα πυρηνικά εργοστάσια, άρα ακριβότερα να στηρίζει το κάθε πυρηνικό εργοστάσιο. Και εδώ πρέπει να είστε υποψήφοι να καταλάβετε ότι όλα τα πυρηνικά εργοστάσια εξ αρχής ήταν πολύ ακριβά και όλα τα πυρηνικά εργοστάσια, επειδή καμία εταιρεία δεν ήθελε από μόνη της να ξοδέψει τόσα πολλά, γινόντουσαν με κρατική βασικά και χορήγηση. Και γι' αυτό και είδαμε το δεκόλο, όπως είπε, και καλά να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, γέμισε τη Γαλλία με πυρηνικά εργοστάσια, τα οποία υπάρχουν μέχρι σήμερα και είναι πάρα πολύ γερασμένα. Γίνεται μετά το Τριμάρις Άιλαν, πήγαινε πίσω τα πυρηνικά εργοστάσια. Άρχισαν να υποστρέφουν την δημοτικότητά του και να μην θεωρούνται και τόσο καλά και τόσο ασφαλή. Περνάνε όμως τα χρόνια, αυτά ξεχνούνται, ξανά μια νέα προπαγάνδα από το πυρηνικό λόμπι μέχρι που φτάνουμε στο Τσερνόμπιλ. Το Τσερνόμπιλ πιστεύω ότι ήταν τότε βγήκε και η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και είπαν ότι το Τσερνόμπιλ έγινε επειδή ήταν σοβιετική τεχνολογία. Άρα κακή, τα δικά μας τα εργοστάσια σίγουρα είναι ασφαλή. Καμιά σχέση και σε εμάς ποτέ δεν πρόκειται να γίνει Τσερνόμπιλ στον δυτικό κόσμο. Βέβαια το Τσερνόμπιλ αφήνισε κυρίως όλη την Ευρώπη. Διότι είδαμε ξαφνικά ότι όλη η Ευρώπη είχε δεχθεί
τα DNA, γιατί μάλιστα όχι στον τρόπο που θα το περιμέναμε. Πολλά κοντινέ περιοχέ δεν είχαν και πολλέ περιοχέ, όπω εδώ στην Ελλάδα, κοντά στην Κοζάνη, πήραν πάρα πολύ μεγάλε δόσει για τα DNA. Και ο κόσμο άρχισε να κινητοποιείται, να ανησυχεί. Όλοι οι Έλληνε, όπω ξέρουμε, στην μεγάλη πλειοψηφία από τότε είναι κατά των πυρηνικών εργοστασίων. Κάτι που δεν συμβαίνει σε άλλες χώρες. Για παράδειγμα, η δική μας εταιρεία, η οποία είναι μια εταιρεία, η IPPNW, έχει τους τοπικούς της κλάδους ελεύθερους και γι' αυτό ορισμένα κράτη, ορισμένες περιοχές, όπως και η Γαλλία ή στη Ρωσία, οι τοπικές οργανώσεις της IPPNW είναι κατά των πυρηνικών όπλων, αλλά υπέρ των πυρηνικών εργοστασίων. Αυτό είναι παράδοξο για μας. Και το Τσέρνομιλ αφήνισε πάρα πολύ. Και τότε σημειώθηκε μια ραγδαία πτώση της ερμοδικότητας των πυρηνικών εργοστασίων και άρχισαν να γίνονται ακόμα πιο ακριβά, διότι άρχισαν να ζητάνε πολύ δυνατότερους σκελετούς για να χτιστούν, μεγαλύτερες προϋποθέσεις ασφάλειας και ούτω καθεξής. Αλλά δυστυχώς το πυρηνικό ρνόμι και πάλι ανέκαψε μετά από λίγα χρόνια και φτάσαμε στη Φουκουσίμα. Στη Φουκουσίμα, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, εγώ εκείνες τις μέρες έφυγε να ήμουν στη τηλεόραση στην Ελληνική. Την ώρα που ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας έλεγε ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι, εγώ έλεγα ότι φοβόμαστε πολύ ότι θα γίνει κάτι τώρα. Και είδαμε από πίσω να παίζει το μπουμ που έσκασε της Φουκουσίμα. Και δυστυχώς η Φουκουσίμα δεν έχει τελειώσει και αυτό δεν το έχουν καταλάβει περισσότεροι άνθρωποι, και ειδικά εδώ στην Ελλάδα την ξεχνάμε. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι τα διενεργά ύδατα τα εξακολουθούν και επιτρέπονται στους ωκεανούς, μολύνονται οι ωκεανοί. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ούτε το Τσέρνομιλ δεν έχει τελειώσει, διότι αυτή η περίοδος της αποφάγωσης που στήχησε δισεκατομμύρια και την οποία το κουκουλώσαμε ουσιαστικά αυτό που βράζει το υλικό τώρα διενεργό και κοντά, μετά από 20 χρόνια θα πρέπει, λέει, να το ενισχύσουμε, διότι δεν υπάρχει ασφάλεια στα πυρηνικά. Ευτυχώς η Φουκουσίμα έκανε ένα καλό παραπάνω. Είδαμε ότι χώρες της Ευρώπης όπως η Γερμανία αποφάσισαν να κλείσουν πυρηνικά εργοστάσια, όπως είχε γίνει και στην Ιαπωνία κάτι τέτοιο. Τα χρόνια περνούσαν και εμφανίστηκε η κλιματική αλλαγή. Με την κλιματική αλλαγή βλέπουμε να την αντιμεταλλεύεται πρώτος και καλύτερος ποιος. Το πυρηνικό λόγο και να λέει ότι η λύση για να βγούμε από την κλιματική αλλαγή είναι τα πυρηνικά εργοστάσια. Κάτι το οποίο φυσικά δεν είναι αληθινό, διότι πρώτα απ' όλα μιλάμε για την κλιματική αλλαγή και για το νερό, το οποίο θα έχουν ξηραστεί μεγάλη και τα πυρηνικά εργοστάσια. Για να μπορέσουν να εκπλήσουν και να έχουν άφθονο νερό. Κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο. Έπειτα, για να χτίσει ένα πυρηνικό εργοστάσιο, θα πρέπει να ξοδέψεις πολλά χρόνια που δεν προλαβαίνουμε για να λύσουμε το πρόβλημα της πυρηνικής αλλαγής, θα πρέπει να υποκαταστήσουμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε. Δηλαδή αυτό είναι ένα ψευδές επιχείρημα, το οποίο όμως δυστυχώς τσίπησαν πολύ και γι' αυτό και είδαμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέταξε την πυρηνική ενέργεια στις πράσινες, στην ταξινομία που έκανε. Ξανά πέρασαν ορισμένα χρόνια και το πυρηνικό λόμπι έγινε τα καλά εγκατασταθεί. Δηλαδή, είδαμε τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει ότι ναι, μεν την Ευρωπαϊκή Ένωση η ταξινομία είναι έτσι, αλλά εμείς στην Ελλάδα δεν πρόκειται να κατασκευάσουμε πυρηνικά εργοστάσια, διότι ξέρεις ο κόσμος τη ζητάει. Απ' την άλλη μεριά, μετά από λίγο, ακούσαμε τον Υπουργό Ενέργειας να λέει ότι με ελληνικά κεφάλαια, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Βουλγαρία θα κατασκευαστεί πού, στο Κοσλοτούι, στο γειτονικό μας, το οποίο Κοσλοτούι, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, την δεκαετία του 80 είχε απειλήσει να κάνει ένα νέο Τσέρνομιλ στη γειτονιά μας. Και είδαμε και πάθαμε να το σταματήσουμε. Επειδή έγινε βόρεια η άνεμη, όλη η βόρεια Ελλάδα θα υπέφερε πάρα πολύ από τη ραδιενέργεια. Και καταφέραμε στο τσακ με τη συνεργασία μη κυβερνητικών οργανώσεων από την Ευρώπη και από τη Μεσόγειο να το σταματήσουμε. Και είναι πολύ σημαντικό εδώ να σας πω για την εμπειρία μας, διότι
Χάρη στην επικοινωνία των πολιτών, πιστεύω ότι κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Την πρώτη φορά, χάρη στην κοινωνία των πολιτών, καταφέραμε να σταματήσουμε τον γειτονικό μας ακούντου. Διότι είχαμε καταφέρει να μαζέψουμε ένας βουλευτής στον Καναδά, γιατί πρόκειται να χρησιμοποιήσουν αντιδραστήρες κρατού καναδικής τεχνολογίας. Αυτός ήταν Έλληνο-Καναδός, αυτός μας έδωσε κάποιες πληροφορίες, είδε, και αμέσως φτιάξαμε ομάδα μεσογειακού αγώνα και τότε είχαμε καταφέρει και το σταματήσαμε το ακούντου. Το οποίο δυστυχώς τώρα είδαμε ότι ξανά άρχισε να κατασκευάστηκε με ρωσικά πλέον κεφάλαια και πρόκειται να γίνει και ένα δεύτερο στη Συμπλόπη, διότι βεβαίως ο Ερντογάν έχει δηλώσει και έφερε ότι θα ήθελε πολύ να επιθυμούσε να έχει και πυρηνικά όπλα. Η σχέση των πυρηνικών όπλων και πυρηνικών εργοστασίων είναι αυταπόδεικτη, διότι είδαμε ότι οι δύο χώρες όπως η Ινδία και το Πακιστάν απέκτησαν πυρηνικά εργοστάσια και αμέσως μετά απέκτησαν πυρηνικά όπλα. Και αυτός είναι και ο λόγος που βάσει των συμφωνιών των αντιπυρηνικών, ενώ οι εξυπολίες αντιπυρηνικές πλησίων στον ΟΗΕ λένε ότι όσα κράτη κατέχουν πυρηνικά όπλα θα πρέπει να τα καταστρέψουν σιγά σιγά, αλλά να μην δημιουργήσουν, αλλά τα κράτη τα οποία έχουν πυρηνική τεχνογνωσία υποχρεούνται να διδάξουν στα άλλα κράτη αν θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν σαν πηγές ενέργειας. Και είδαμε ότι αυτές οι συμφωνίες χρησιμοποιήθηκαν από τις ΗΠΑ για την εισβολή στο Ιράκ ή χρησιμοποιήθηκαν μετά για να τραβάνε το αυτί σε οποιονδήποτε ήθελε να πρόσφερε πάντα ότι θέλει ενέργεια να αποκτήσει πυρηνικά όπλα όπως ήταν το Ιράν, η Βόρεια Κορέα και ούτω καθεξής. Το μεγάλο πρόβλημα για το οποίο δεν σας μίλησα καθόλου των πυρηνικών εργοστασίων, που δεν πρόκειται να λυθεί ούτε με τα καινούργια δίθεν πιο εξελιγμένα πυρηνικά εργοστάσια που λένε ότι τώρα θα κατασκευάσουν τα μικρότερα και καλύτερα, γιατί αυτό υπόσχονται τώρα, είναι το πρόβλημα των πυρηνικών αποκλήτων. Κάθε εργοστάσιο πυρηνικών θα μείνει, ακόμα και όταν κλείσει, αυτά ξεκίνησαν να έχουν ζωή 20 χρόνια, μετά 30, τώρα πάνε 60 και ούτω καθεξής τα πυρηνικά εργοστάσια. Δίπλα τους μένει το υλικό, διότι εκείνοι κάνουν κάθαρση του ουρανίου, τους ώστε να έχουν το ουράνιο 2,35 και από εκεί και έπειτα ό,τι περισσεύει και είναι πάρα πολλά τα πυρηνικά απόλυτα, τα αφήνουν εκεί δίπλα και είναι σκουπιδαριό ραδιενεργό δίπλα ακριβώς στο πυρηνικό εργοστάσιο. Όταν μαζεύονται πάρα πολύ, τα μαζεύουν, τα βάζουν σε ειδικά κοντέινερ, τα κουβαλάνε μέσα σε ειδικά τρένα και ξέρω και ίσως θα είναι που ξεκινούνται διαδηλώσεις. Όταν περνάνε από την Ευρώπη αυτά τα τρένα, τα βάζανε σε πλοία τα οποία και τα πηγαίναν στην Αφρική, η οποία η Αφρική την έχουν κάνει ως πιταρτή για ολόκληρο το δυτικό και πολιτισμένο κόσμο. Καπετάνοι θεώρησαν πιο συμφέρον το να τα βυθίζουν πολλά στο και μάλιστα στο Ιόντο, στις γειτονιές μας. Μια άλλη λύση για τα πυρηνικά απόβλητα, την οποία πια σκέφτηκαν σαν επαγγελματική, σαν πολύ καλή ιδέα επιχειρηματική, ήταν να χρησιμοποιήσουν πυρηνικό ουράνιο, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά τα σκουπίδια του πυρηνικού εργοστασίου, και το οποίο πυρηνικό ουράνιο είναι ένα υλικό το οποίο, αν το είναι σε στερεάμορφη, δεν κάνει, αν το κρατήσει στο χέρι σου, δηλαδή είναι σαν να παίρνει μια ακτινογραφία, κάνει μια ακτινογραφία στο σώμα σου, όχι πολύ πυρηνική ενέργεια, αλλά άπαξ και αναφλεγεί, με την εισπνοή πάει και κάθεται πάνω στα κόκαλα και κάνει δηλητηρίαση εκ των έσω ραδιενεργό. Και αυτό προέκυψε, δεν το ήξεραν αυτό. Όταν είδα, τους φάνηκε πολύ καλή ιδέα, γιατί πράγματι είναι πολύ ισχυρό υλικό και τη χρησιμοποίησαν σε πράγματα τα οποία ήθελαν να κάνουν πιο σκληρά και τα οποία είναι αδιαπέραστα. Και το χρησιμοποίησαν για να κάνουν στους πιστόλες την υπόλοιπη που είχε βάλει στα φτερά των αεροπλάνων της. Και γι' αυτό όταν είχε πέσει στο Άμστερνταμ ένα αεροπλάνο Boeing το 1991, όλοι απορούσαν ότι μετέφερε και μάλιστα ερχόταν από το Ισραήλ αυτό το αεροπλάνο, λέγανε πως μετέφερε πυρηνικά γιατί άρχισαν να μετράνε ραδιενέργεια.
Αυτή η ραδιενέργεια ήταν επειδή η Boeing τότε χρησιμοποιούσε στα αεροπλάνα της απεμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο όταν ανεπτύχθηκε τότε το πήραν είδηση. Αλλά η μεγάλη καταστροφή έγινε κατά τον πόλεμο στο Ιράκ, διότι είχαν πάρα πολλά τέτοια τάγκς, τα οποία τάγκς άρχισαν να αναφλέγονται με τους βομβαρδισμούς και από εκεί περνούσαν αμερικανικά στρατεύματα, τα οποία όλα εισπνέοντας αυτό το υλικό, οι άνθρωποι αρρώστησαν, οι βετεράνοι, και έπαθαν αυτό που ονομάστηκε σύνδρομο του κόλπου. Γυρίσαν και δεν ξέραν γιατί είναι άρρωστοι και τι είχαν. Τα ίδια βέβαια συμπτώματα πάθανε και οι κάτοικοι στο Ιράκ, και αυτά τα ίδια όπλα χρησιμοποιήθηκαν και κατά τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας στη γειτονική μας περιοχή. Θα θυμόσαστε βεβαίως ότι στην αρχή ο Κυριακόπουλος στον πόλεμο μας απαντούσε ότι εμείς όχι, δεν έχουμε καμία σχέση με τα προσφυγμένα ουράνια. Και ότι οι βομβαρδισμοί που γίνονται εκεί δεν ξέρουμε να γίνονται με χρήση τέτοιων όπλων. Βεβαίως αργότερα παραδέχτηκε ότι μας τα είχαν δώσει σαν αντισταθμιστικά ωφέλη, λέει, μετά τα αεροπλάνα που είχαμε αγοράσει και τα είχαμε χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια γυμνασίων στο Αιγαίο. Οι στρατιώτες μας τα είχαν χρησιμοποιήσει στο Αιγαίο. Βέβαια έκτοτε για τον πολιτισμένο ουράνιο έχουν γίνει resolution. Κάθε χρόνο που κρίνουν πια ότι θεωρείται είναι πολύ επικίνδυνο υλικό, δεν έχουν όμως ακόμα απαγορευτεί. Θα διαβάζετε και πρόσφατα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν άκουσα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς τιμήν τους έβγαλε το Κοινοβούλιο απόφαση καταδικαστική αυτών των όπλων, στην οποία έγραφα του ελληνικού στρατού του Υπουργείου Αμήνης, στα οποία εμείς είχαμε αλληλογραφία για αυτό το θέμα. Μας απαντούσαν ότι βάσει της αποφάσεως του Κοινοβουλίου η Ελλάδα δεν κατέχει και πράγμα το διασταυρώσουν ότι δεν κατέχουμε πλέον από αυτά τα όπλα. Το θέμα είναι ότι είδαμε ότι τώρα ξανά στην Βρετανία έδωσε στην Ουκρανία αυτά τα όπλα, έχει και η Ρωσία, δηλαδή αυτή η χώρα η οποία συμπαράσσεται από τον πόλεμο θα έχει να αντιμετωπίσει μετά και μία πρόσθετη ρήπανση από αυτά τα όπλα. Αν θυμόσαστε, όταν έγινε το Κόσοβο για να πάνε τα στρατεύματα επάνω, χρειάστηκε να πάνε πρώτα συνεργεία καθαρισμού να καθαρίσουν την περιοχή. Αυτό, αν γίνει στην Ουκρανία, φαντάζεστε ότι θα γίνει παντού, μέσα στις πόλεις, μέσα σε ένα οτιδήποτε. Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα έπρεπε να μας διδάξει κάτι περισσότερο για τα πυρηνικά εργοστάσια. Διότι η Ουκρανία έχει το δεύτερο μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στην Ευρώπη, το οποίο βρίσκεται στο Ζαπορίζι. Το οποίο είδατε ότι από την αρχή, αρχή του πολέμου, άλλο δεν ακούμε παρά πότε θα κινδυνεύουμε από το Τσερνόμπιλ, πότε κινδυνεύουμε από το Ζαπορίζι. Και αυτά είναι πραγματικός κίνδυνος, διότι ειδικά αν είναι εργοστάσια όπως το Ζαπορίζι που λειτουργούν αρκετά χρόνια, δίπλα που σας είπα έχουν πολύ. Στο οποίο αυτές οι βόμβες, αν πέσουν, θα γίνουν αυτό που λέμε πρόκειται πυρηνική βόμβα. Θα σκάσει, θα γίνει πυρηνικό νεύρος, το οποίο δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Και βεβαίως είναι και το θέμα του ότι ένα μεγάλο πυρηνικό εργοστάσιο καλύπτει τις ανάγκες σχεδόν όλης της χώρας. Οπότε αυτό που λέμε ότι είναι καλό να έχουμε μεγάλα πυρηνικά εργοστάσια δεν ισχύει. Οι τρεις μας οργανώσεις το 2021, τον Οκτώβριο, είχαμε βγάλει ένα σχετικό ψήφισμα πριν να γίνει ο πόλεμος ακόμα, κατά των πυρηνικών εργοστασίων, που πλούσαμε και την κλιματική αλλαγή και το γιατί δεν είναι σωστό. Και πιστεύω ότι όλοι θα πρέπει να συνεργαστούμε, ώστε και τα πυρηνικά, να καταλάβουν όλοι ότι τα πυρηνικά εργοστάσια και τα πυρηνικά όπλα είναι ουσιαστικά σε δωνιά νόητη όψη του αυτού νομίσματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.